Θεωρώ ότι είναι αυτονόητο ότι ένας πρώην πρωθυπουργός που έχει και πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας που έχει εκ των πραγμάτων θεσμικό ρόλο, είναι αυτονόητο ότι δεν μπορεί να στηρίζει τη δική μου ή οποιαδήποτε υποψηφιότητα. Πολύ περισσότερο σκεφτείτε να τρέχει ή να ταυτίζεται στην μάχη του Σταυρού με οποιαδήποτε υποψηφιότητα. Νομίζω ότι έκανε το θεσμικά αυτονόητο να πει ότι δεν έχει σχέση με τη δική μου ή με οποιαδήποτε υποψηφιότητα. Από εκεί και πέρα είναι γνωστή η σχέση με τον κύριο Σαμαρά. Τον τιμώ, με τίμησε και εκείνος με την διεύθυνση του Γραφείου Τύπου και του Ιδίου ως Πρωθυπουργού αλλά και της Νέας Δημοκρατίας. Τον τιμώ, θα συνεχίσω να τον τιμώ, αλλά είναι μια υποψηφιότητα δικιά μου που απευθύνεται σε όλα τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας και κυρίως σε όλη την κοινωνία. Δηλαδή όσοι πιστεύουν ότι θα μπορούσα να βάλω ένα λιθαράκι για το καλό της πατρίδας μου και να εκπροσωπήσω επαρκώς την πατρίδα μου στην Ευρώπη, μπορούν να υποστηρίξουν αυτή την υποψηφιότητα στις εκλογές.